πώς είσαι? Καλά. Φτουφτού να μην σε ματιάσω. Ευχαριστώ. Πού πηγαίνεις σήμερα? Ελπίζω να άλλαξα λίγο. Πες μας πού πηγαίνεις. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω σε ένα μεξικάνικο. Μας έχουν καλέσει μαζί με το δάσκαλό μου, γιατί εγώ γνωρίζω Λάτιν. Είναι βραδιά σάλσα. Και πηγαίνουμε εκεί, θα χορέψουμε. Θα έρθουν και φίλες μου να με δούνε. Εξαιρετικά. Έχουμε έρθει και λίγο πιο κοντά με το δάσκαλο, οπότε είναι και μια άλλου είδους σχέση, έτσι, που μας φέρνει πιο κοντά εκτός από το χορό. Εύχομαι να πάει καλά όλο αυτό, για να δούμε αν θα πάει καλά και η βαθμολογία. Καλά πηγαίνει αυτό με το δάσκαλο, καλά πήγε και αυτό με τα κορίτσια. Ναι, όχι τόσο καλά όσο με το δάσκαλο, αλλά okay, το ακούω. Εντάξει, δεν μπορείς να τη συγκρίνεις ούτως ή άλλως από τα δύο. Ναι, σωστά. Είναι ασύγκριτα. Εκεί παίρνω μεγάλη βαθμολογία στο χορό, εννοώ. Βέβαια, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, Όλγα, εσύ γιατί έβαλες δύο? Ξέρω ότι δεν θα σου αρέσει αυτό που θα πω, αλλά δεν εγώ πειράζει. Θα το πω. Έχω συνηθίσει. Η μανιέρα που βλέπω στα look σου, δεν ξέρω αν είναι δική σου. Και επειδή σε αυτό το παιχνίδι εγώ σαν στυλίστρια... Όχι, κάτσε, γιατί αυτό όχι απλά δεν μου αρέσει, αλλά είναι και υπονοούμενο. Ναι, κρίνομαι αυστηρά. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που λες τώρα, Όλγα. Λες δηλαδή ότι δεν ντύνεται μόνη της, αλλά παίρνει τη βοήθεια ενός στυλίστα. Γι' αυτό λέω. Και με την ίδια, λέω... αφού είμαι εγώ. Έτσι ντύνομαι. Κάποια πράγματα μπορώ να τα ξεχωρίσω λόγω του ότι είμαι επαγγελματίας. Ναι. Είδαμε ένα τελείως διαφορετικό κορίτσι στις δύο πρώτες μέρες, τρεις. Πάλι όμως έκανα συνδυασμό. Και ξαφνικά μου έρχεσαι στη Λάρα. Αυτό είναι στη Λάρα. Αυτό είναι το απλό μου. Και έχω κάνει άπειρα λάθη για να... Λοιπόν. Αν αυτός ο κύριος στυλίστας, λοιπόν, μου τα προσαρμόζει τόσο ωραία, γιατί όλα αυτά τα λάθη και οι μονάδες και τα δύο. Αυτό το look είναι Ρεϊνά γιατί έχει πολλά λάθη. Τα προηγούμενα look δεν είναι τόσο πολύ Ρεϊνά. Α, δηλαδή και θα μείνω εκεί. Μια τον επιλέγω, μια όχι. Ο βαθμός είναι γιατί σήμερα ήρθε Ρεϊνά. Έχει σοβαρά λάθη αυτό το look. Για μένα δεν είναι τρία. Α, γι' αυτό. Τα προηγούμενα look, χθες, προχθές, κάποια ωραία, σημαντικά look που έχει φέρει εδώ, δεν μου φέρνουν τόσο Ρεϊνά, γιατί εμείς την έχουμε δει και στα casting και, και τις πρώτες μέρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι πάντα τα χρώματα. Έχουμε αντίληψη, αντίληψη, εκτός αν η Ρεϊνά απέκτησε ξαφνικά αντίληψη. Εμιλία, δεν συμφωνώ μαζί σου και δεν θέλω ξανά κάποιος να με κατηγορήσει χωρίς να έχει αποδείξεις. Ή χωρίς να βλέπει κάτι στο στυλ μου. Παιδιά, όμως αυτό δεν είναι ωραίο να το λέμε, γιατί και για μένα ακούστηκε. Είναι πολύ άσχημο. Όχι, είναι κατεβάζεις την εικόνα μου. Την κατεβάζεις έτσι. Με κατεβάζεις. Δεν έχω εγώ την αντίληψη να τα σκεφτώ. Είναι πολύ άσχημο. Καλύτερα να μην μιλάμε με αποδείξεις πριν πούμε κάτι. Το να μαθαίνετε είναι διαφορετικό από το να αποδεικνύεται. Εγώ αισθάνθηκα άσχημα, γιατί μου κατεβάσανε το look χωρίς. Χωρίς λόγο. Ίσως αν ήξερες το πιάνε πουλά από μόνη σου, να μην το λέγανε, κατάλαβες. Ίσως τι. Γιατί ρώταγες τι είναι αυτό που φοράω, πώς λέγεται. Δεν έψαξες να δεις ότι είναι πιάνε πουλ. Εγώ δεν τα ξέρω, απ' την Όλγα έμαθα ότι είναι πιάνε πουλ. Δεν ήξερα ότι λέγεται πιάνε πουλ, αλλά ξέρω το ύφασμα αυτό, το έλεγα σπρώμαυρο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Okay. Θέλω να σου πω ότι είναι 2,6 ο μέσος όρος που έχεις από τις συμπαίκτριές σου. Τώρα θα πάω στους κριτές και θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Τέλεια. Γεια σας. Καλώς. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε από σένα, Στέλιο. Ναι. Ωραίο look. Ευχαριστώ. Αυτό το κορμάκι της σάντα είναι της Νικόλ. Σαν της Νικόλ. Έχω και εγώ ίδια. Και το κορμάκι είναι και η εταιρεία αυτή, τέλος πάντων. Και το κορμάκι. Το κορμάκι όχι, το είχε βάλει σε ένα άλλο επεισόδιο η Βασιλική. Άλλο... Ναι, ήταν νομίζω σε Color Day, είχε πάει. Ναι, ναι, ναι. Α, το Color Day, ήταν... αυτό μου θύμιζε και εμένα. Ήταν πολύ απλό, εγώ προσπάθησα να το κάνω λίγο έτσι πιο βραδινό. Ναι. Ωραίο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισο με αυτό το κορμάκι. Δεν μ' αρέσει το κολλιέ καθόλου, κάπως... Το τονίζει. Όχι, θα προτιμούσα κάτι πιο μακρύ. Βέβαια για το χορό δεν ξέρω αν κάτι που πετάει μπορεί να σε βολεύει. Η φούστα είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσουν τα παπούτσια που είναι σε τελείως διαφορετικό τόνο. Αυτό ήταν ο φόβος μου με τα παπούτσια. Λέω, θα τα τονίζω πολύ. Και δεν μου αρέσει καθόλου η ζώνη και η τσάντα. Επίσης χρειάζεται μία γέφυρα. Γιατί είναι ξαφνικά μία μαύρη τσάντα. Η τσάντα είναι ασύνδετη, το ξέρω. Ναι. Με το στυλίστα να ξέρετε ότι ξέρεις, θα φανεί, δεν είναι... Εντάξει, ναι, λογικό είναι να αναρωτιούνται κάποιοι, αλλά νομίζω ότι μέχρι εδώ δεν είναι κάτι δύσκολο που δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Από εκεί και πέρα
Θα δείξει. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολα τα look που φέρνεις. Αλήθεια. Ναι. Ότι περιέχουν μια δυσκολία. Και γιατί έχω αυτή τη βαθμολογία. Αν τα κάνεις εσύ, είναι φυσιολογικά. Εντάξει. Αν τα κάνει κάποιος άλλος για σένα, ξέρει που να σταματήσει ώστε να μην φαίνεται. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Για να το λέτε εσύ. Μα γι' αυτό σου λέω, έχουμε δει εδώ πράγματα και θάματα. Οκ. Okay. Αλλά εντάξει, όντως, και εγώ απλά το αναφέρω όπως το είπα χθες και στην Νικόλ, το λέω και εσένα σήμερα, υπάρχει μια υποψία, κανένα τεκμήριο, ωραία, οπότε αυτό ωραία. Σε εμάς δεν υπολογίζεται. Εντάξει. Εντάξει. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Ηλιάνα. Ρέινα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα looks έχουν τεράστια διαφορά. Είναι νύχτα με τη μέρα πολλές φορές. Και εμφανίζεται... Καλό δεν είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, αλλά εφόσον έχεις ένα συγκεκριμένο στυλ και αυτά είναι τα ρούχα που φοράς, είναι λίγο περίεργο τη μια μέρα να είσαι ο Τζέικιλ και την άλλη μέρα να είσαι ο Χάιντ. Συγκεκριμένο στυλ ακριβώς δεν έχω. Έχω κάποια στοιχεία που θέλω να τα κρατήσω, αλλά θέλω και να πειραματιστώ. Γι' αυτό και, όπως είπε και ο κύριος Κουλός χθες, επιβραβεύεται η προσπάθεια. Εγώ αυτό θέλω. Θέλω μέσα σε αυτό από αυτό ναι, να προσπαθήσω. Σε αυτό συμφωνούμε. Η προσπάθεια πάντα επιβραβεύεται. Αλλά το να έχεις κάποια στοιχεία που θες να κρατήσεις και να σ' αρέσουν δεν σημαίνει ότι έξερες και από πριν. Μπορεί και να τα ανακάλυψεις με κάποιο τρόπο τώρα. Απλά. Λέμε. Πολλά παίζουν, ναι, γιατί όχι. Γενικά γιατί και να μην τα ανακαλύψω. Να τα ανακαλύψεις. Ναι. Αν τα ανακαλύψουμε ακούω τη βοήθεια πάρα κάποιου, πολύ ό,τι μου λέτε εδώ πάντως. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί πραγματικά θέλουμε το καλό σου. Και θέλουμε να μάθεις, να πας παρακάτω, να εξελιχθείς και να δούμε πολύ ωραίες εικόνες από σένα. Εμένα στο σύνολο μου αρέσει αυτή η εικόνα, μου αρέσουν τα χρώματα που έχεις διαλέξει, γιατί είναι, φλογερά, αλλά δεν είναι έντονα. Έτσι υποβόσκει ένας αισθησιασμός. Πολύ ωραίο μακιγιάζ, πολύ ωραία μαλλιά. Σου ταιριάζει γενικά εσένα αυτό το στυλ. Έχεις υπέροχη σιλουέτα. Σίγουρα δεν μου ταιριάζει αυτή η ζώνη με αυτή την τσάντα και με αυτό το παπούτσι και τα τρία μαζί. Σε αυτό ναι. Θέλεις αλλαγή, αλλά σαν βάση είναι καλό. Και επίσης θα ήθελε και λίγο πιο ανοιχτό το σκίσιμο. Γιατί ναι, μεν. Πιο ανοιχτό. Χωρά... Ήθελε λίγο. Να είσαι λίγο πιο άνετη, να κάνεις ωραίες τροφές. Εντάξει, μαζεύεται. Κάνω εντάξει, δεν είναι ανάγκη να σκιστεί. Όχι, δεν σκίζεται. Θα πας εκεί, έχεις και κάποιο άλλο, ξέρεις. Έχεις και το σουσού σου. Να είσαι άνετη, να περάσεις ωραία. Έλα, χόρεψε μας λίγο να σε δούμε. Μόνη μου. Να πας να χορέψεις εδώ στη μέση. Εγώ δεν ξέρω σάλσα. Μα μόνη της χορεύεις σάλσα, δεν γίνεται. Να μας δείξεις πώς γίνεται. Έλα μαζί. Θέλω λίγο μουσική και μόνη μου και χωρίς μουσική. Και θέλει και πει να πας εσύ. Θα με περάσουν. Όχι καλέ, θα βάλουμε, περίμενε, θα βάλουμε μουσική στο μυαλό μας, περίμενε. Εγώ δεν ξέρω πώς πάει. Να κατάλαβα. Κάνει πολύ ωραία μακαρόνια με σάλτσα, βέβαια. Θέλω όμως γιατί. Και τα τρώω κιόλας. Με το χορό πάντα. Πας και λίγο ανάλογα με τη μουσική. Τώρα να χορέψεις μόνη σου χωρίς μουσική. Εγώ δεν φρώ την κατάλληλη φούστα. Να σου πω, στο μυαλό σας θέλω να έχετε ένα τραγούδι που θα έπρεπε να παίζει κάθε φορά που μπαίνεις μέσα από τους Αζούλ Αζούλ το La Bomba. Ναι, τέλειο. Πολύ μου αρέσει. Ποιος μπορεί να το βάλει τώρα. Να το βάλει. Καλέ, βάρτε ένα τραγούδι, καλέ. Άντε, καλέ. Να πιανώ, καλέ. Έτσι, όχι, καλέ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεξιά, αριστερά, πίσω. Α, περίμενε. Μπροστά. Ωραία. Αριστερά, δεξιά, πίσω και μπροστά. Αριστερά, δεξιά, πίσω. Έλα, πολύ έλα, τέλειο, 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 τέλειο. Και μετά μπροστά. Μπροστά. Ωραίες είστε μαζί, Εγώ χορεύω χρώματα. Είμαι σε άλλο. Εγώ είμαι καλή να ξέρεις τα καλαματιανά στα παραδοσιακά. Αλήθεια. Ναι, αλλά εγώ χορεύω. Να μάθεις σάλσα όμως. Και εγώ χορεύω καλαματιανό. Θα το συνδυάσω. Καλαματιανό θα παίξει εδώ, να ξέρετε. Θα το συνδυάσουμε. Λοιπόν, καλαματιανό χορεύω κι εγώ, άμα θέλεις, Ηλιάνα, εντάξει. Όχι τώρα, λέω. Αυτός είναι του Ζαλόγκου, έλα εδώ. Το κορίτσι είναι δηλαδή. Λοιπόν, βάλε βαθμό, Ηλιάνα. Βάζω βαθμό. Ρέινα. Αχ, αυτός ο δάσκαλος, τι θα πάθει σήμερα. Έτσι που γελάς, πες και τη γνώμη σου. Δεν θα μπορεί να εντάξει μετά, απλά. Ρέινα μου, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω και προσπαθώ να κάθε φορά, όσο μπορώ, να σας πω τι θα διόρθωνα εγώ σαν Δημήτρης στο look το δικό σας, να το κάνετε ακόμα καλύτερο, που αυτό πολλές φορές συμβουλεί είναι και καλό για τις τηλεθεάτριες. Δηλαδή, έχεις ντυθεί πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κομψά. Μεξικάνικο, πας, είσαι και μια Μεξικάνα πάρα πολύ όμορφη. Ναι, Λατίνα, μοιάζεις, είσαι και τα χρώματα, έχιστε. Αλλά αυτά τα... είσαι πάρα πολύ κομψή. Και εγώ, για να το κάνω αυτό ένα τεσάρι τουλάχιστον, χωρίς το πανοφόρι, θα έβαζα ένα φούξ παπούτσι. Φούξ. Μια ζώνη φούξ και μια κίτρινη τσάντα, να σου πω την αλήθεια. Η γνώμη μου είναι αυτή, okay. Κράτησε την. Ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά,
Εντάξει, είναι πάρα πολύ προσπάθεια. Με στη λίστα ή χωρίς, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά αν έχεις τη λίστα, να ξέρεις υπάρχουν και καλύτεροι. Έμα. Δηλαδή. Δουλεύω με όλους. Δεν θα έπαιρνα τον καλύτερο τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Τα πήγες εξαιρετικά. Η συνολική βαθμολογία είναι 11,6. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια, Ρέι, να μπορείς να πας στη θέση σου.